ότι έχουν γράψει αυτά τα φάρμακα. Στη Μυτιλήνη, προηγούμενη γιατρός, η προσπάθεια που κάνουμε τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης, για τη σπατάλη χρημάτων, για τις παράνομες πράξεις, για τον αθέμητο πολιτισμό, είναι πολυεπίπεδη. Δύο είναι οι βασικοί δρόμοι που ακολουθούμε. Ένας, η χρήση των υπηρεσιών της ΕΔΙΚΑ μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογραφήσεως, όπου μας δίνει εύκολη πρόβαση σε δεδομένα και μας επιτρέπει να βρούμε σχεδόν τα πάντα, σε πρώτο χρόνο όμως, και ο πολύ πιο λεπτομερής έλεγχος που κάνουν πια υπηρεσίες του ΕΟΠΗ, που προχωρούν και σε πράξη πια καταλογισμού, δεν είναι μόνο έλεγχος θεωρητικός, που έχουν καλέσει τους πρώτους γιατρούς σε απολογία, έχουν ανταλλάξει τα πρώτα απολογητικά απομνήματα, έχουν στείλει σε αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω ορισμένους από αυτούς. Δεν το επαναλαμβάνω. Η καταπολέμηση της πατάλης και της κλοπής θα φέρει μία εξοικονόμηση πόρων που με τη σειρά της θα επιτρέψει την ομαλότερη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς, τις λιγότερες ελλείψεις σε φάρμακα και την ευκολότερη πρόβαση στα ασθενά και καινοτόμες θεραπείες. Η εποπτεία είναι βασμένη σε πραγματικά δεδομένα χάρη στα νέα στήματα της ΕΔΙΚΑ κατά της απάτης. Διαρκή καταγραφή και παρακολούθηση μέσω προηγμένων μεθόδων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, με εφαρμογή προηγμένων στατιστικών μεθοδολογιών, παρακολούθηση συνταγών σε πραγματικό χρόνο, εντοπισμός προτύπων και αποκλήσεων, κυρίως ασυνήθιστες συμπεριφορές, υπερβολικές ποσότητες, συχνές ανανεώσεις, ακατάλληλοι συνδυασμοί. Τα νέα συστήματα της ΕΔΙΚΑ που εγκαταστήσαμε κατά της απάτης προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων για οποιαδήποτε συνταγή αλλά και οποιοδήποτε ασθενή. Έχουμε στοιχεία για τη συνταγή, την επαναληψιμότητά της, τις ημερομηνίες καταχώρησης και εκτέλεσης, την κατάσταση της συνταγής, το ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία του γιατρού που έχει κάνει αυτές τις συνταγογραφήσεις, τα στοιχεία του φαρμακείου που έχουν εκτελεστεί αυτές τις συνταγογραφήσεις. Δεν δίνω κατευθείαν κατηγορία στο φαρμακείο, γιατί ο φαρμακοποιός, που θέλω να είμαι πάντα δίκαιος με τους ανθρώπους, είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει την ηλεκτρονική συνταγή εφόσον αυτή έχει εκδοθεί. Αν ένας φαρμακοποιός βλέπει ότι κάποιος γιατρός γράφει υπερβολικά πολλά σκευάσματα στον ίδιο ασθενή και εκτελεί τον ίδιο μήνα ξαφνικά εκατοντάδες τεμάχια, αυτό είναι κάποιο που πρέπει να του κινήσει το ενδιαφέρον, θα πρέπει να ενημερώσει τον ΕΟΠΗ για αυτή την πρακτική. Αυτό δεν είναι σπιουνιά. Αυτό είναι η κοινή μας προσπάθεια στο να αντιμετωπίσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε όλα τα στοιχεία του φαρμάκου, barcode, ATC, κόστος και βεβαίως όλη την ποσότητα και το κόστος ανασυνταγή. Άρα μπορούμε και εντοπίζουμε πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού μεγάλες ποσότητες φαρμάκων, παροχή φαρμάκων για μεγάλες χρονικές περιόδους, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι επιτρέπει το φύλλο οδηγιών του συγκεκριμένου φαρμάκου. Άρα έχουμε κάποιους γιατρούς που γράφουν συστηματικά για μεγάλες χρονικές περιόδους φάρμακα που το ίδιο το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου απαγορεύει αυτό το χρονικό διάστημα. Συχνές ανανεώσεις, αλλά με ασυνήθιστο ρυθμό. Μικρές ποσότητες ανανέωση για να μπορείς να κάνεις πολλές συνταγές. Υποψίες απάτης, το τονίζω, υποψίες απάτης. Αλλά είμαστε εδώ για να σας πω τα πρώτα στοιχεία από τον εντοπισμό 100 νέων περιπτώσεων ιατρών που φαίνεται να έχουν υπερσυνταγογραφήσει φάρμακα σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το πρώτο οκτάμινο του έτους, μιλάμε πάντα για το 2024, αυτοί οι 100 γιατροί συνταγογράφησαν μεταξύ 250 έως 422 διαφορετικά φάρμακα ανά ασθενή, το τονίζω. Δηλαδή ο κάθε ασθενής από αυτούς τους 100 γιατρούς έπαιρνε από 250 έως 1630 τεμάχια φαρμάκων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ανθρώπινος οργανισμός που μπορεί να πάρει αυτές τις ποσότητες φαρμάκων και να μην χαιρετήσει γρήγορα το μάτο του το κόσμο. Άρα προφανώς δεν υπάρχει καμία ιατρική ειδικότητα ή αναγκαιότητα που να δικαιολογήσει αυτούς τους αριθμούς. Και θέλω να πω στους γιατρούς που παρακολουθούν
και να στείλω ένα μήνυμα και είναι ένας από τους λόγους αυτής της συνεντεύξεως τύπου. Είναι καθαρή ανοησία να το κάνουν αυτό οι γιατροί σήμερα με τα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που πλέον στη διάθεσή του Υπουργείου Υγείας και το ελληνικό κράτος. Κάποτε, όταν αυτά γράφονταν σε βιβλιάρια ασθενών και σε διαφορετικά ταμεία και όπου ο έλεγχος θα προϋπέθεται τρομακτικές δυνατότητες διπλοτσεκαρίσματος αυτών των εγγραφών, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είχε ένα νόημα κάποιος να το κάνει και να μην τον πιάσουν. Σήμερα, όταν με τους εξελιγμένους αλγόριθμους που μας δίνει η τεχνολογία, αυτά εμφανίζονται μόλις πατήσεις το Enter σε μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη, είναι πραγματική ανοησία και σας παρακαλώ πολύ να σταματήσετε να το κάνετε.